Ε, κύριε Γενικέ, κύριε Βουλευτή, κύριε Καθηγητά, κύριε Πρόεδρε του ΔΑΠΕ, αγαπητέ και αγαπητέ φίλε και αγαπητοί φίλοι, ε, ευχαριστώ για την πρόσκληση, την ΕΡΕΤΑΕΝ. Σκοπό τη σημερινή ημερίδα, λοιπόν, είναι να εξεταστεί και να συζητηθεί ο τρόπο με τον οποίο οφείλει να αντιμετωπίζεται η ανάπτυξη των αιωλικών έργων από το υποεξέλιξη θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας στη χώρα μας. Να συζητηθούν δηλαδή όλες εκείνες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι συμμετέχοντες στην υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων, επενδυτές, αδειοδοτούς στις αρχές και τοπική κοινωνία, προκλήσεις που τελικά τείνουν να απαντήσουν σε ένα και μοναδικό ερώτημα. Πώς διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη της πατρίδα μας. Αυτό είναι το ερώτημα. Ε, δεν είναι η δική μου θέση να μιλήσω επί δικότερων θεμάτων για τη βιοπικιλότητα και την περιβαλλοντική τροτότητα η ευαισθησία περιοχών, θέματα που είμαι σίγουρος ότι θα αναλυθούν από ειδικευμένου επιστήμονες και ειδικού στη σχεδίαση περιβαλλοντικών πολι... πολιτικών στο επόμενο ε, σέσκιον της ε, σημερινής μερίδας. Προτίθεμαι λοιπόν να αναφερθώ σύντομα στο ενεργειακό και κλιματικό πλαίσιο εντός του οποίου διεξάγεται η σημερινή συζήτηση. Είναι γνωστή, φίλε και φίλοι, η φιλόδοξη στόχη που έχει θέσει η χώρα μα μαζί με όλη την Ευρώπη για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Είναι επίση γνωστό ότι ο ενεργειακό τομέα είναι η αιχμή των προσπαθειών για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και προφανώ όλοι, όσα λέω τώρα είναι κοινοτοπίε, αλλά καλό να τα λέμε, όλοι συμφωνούμε ότι στι μέρε μα με τη διαθέσιμη τεχνολογία που υπάρχει, αυτή η απεξάρτηση μόνο μέσω τη χρήση ανανεώσιμων πηγών μπορεί να επιτευχθεί. Α είμαστε όμω ειλικρινεί: οι μόνε εγχώριε πηγέ ενέργεια που διαθέτουμε πλέον στην Ελλάδα είναι ο άνεμο και ο ήλιο. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Αυτέ έχουμε μαζί με τα λίγα πλην πολύτιμα νερά των υδροελεκτρικών και αντιλαστομευτικών εγκαταστάσεων και με αυτέ θα πορευτούμε εκτό απρόπτωτο το 2050. Χρονιά κατά την οποία να θυμίσουμε ότι έχει τεθεί ο παγκόσμιο στόχο για τον περιορισμό τη αύξηση τη θερμοκρασία στου 1,5 βαθμού. Από τον άνεμο και τον ήλιο θα τροφοδοτήσουμε με ηλεκτρική ενέργεια νοικοκυριά και επιχειρήσει. Με τη χρήση αυτών των πηγών θα παράγουμε τα νέα είδη καυσίμων όπω το υδρογόνο. Αυτή η ενέργεια θα φορτίσει τι μπαταρίε που σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε. Επιπρόσθετα, όλων όσα αναφέρθηκαν, όλοι οι τεχνικοί μα επιστήμονε μαζί με του ειδικού περί ενεργειακών αγορών συμφωνούν ότι αυτό το μείγμα ανανεώσιμη ενέργεια πρέπει να είναι ισορροπημένο ισορροπημένο όσον αφορά την ποσότητα που έχει στο δίκτυο από κάθε τεχνολογία, ισορροπημένο ως προς τον χρόνο και τη διάρκεια που διατίθεται η ενέργεια από κάθε τεχνολογία και τέλος ισορροπημένο ως προς τον τόπο παραγωγής και διασπορά αυτής. Με απλά λόγια, η ανανεώσιμη παραγωγή στην Ελλάδα βασίζεται σε δύο πυλώνες, αυτών της ιολικής και σε εκείνον της ηλιακής παραγωγής. Αν αφαιρέσεις ή υποτιμήσεις τον ένα, τότε είναι βέβαιο ότι θα το πληρώσεις τόσο στην ασφάλεια εφοδιασμού όσο και σε κόστος. Η άποψη που ισχυρίζεται επίσης ότι τα δικά μας ελλείμματα της χώρας μας θα τα καλύψουμε με εισαγωγές είναι κατά τη γνώμη μου εκτός οικονομικών δυνατοτήτων της πατρίδας και αφελής ως προς τις γεωπολιτικές ευαισθησίες της περιοχής μας. Τα αιωλικά, συνεπώς, δεν είναι μόνο χρήσιμα για την πράσινη ενέργεια που παράγουν είναι μαζί και απαραίτητα για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, για την αξιοπιστία των δικτύων μας και για την επίτευξη τελικά προσιτών τιμών ενέργειας. Τα αιωλικά δεν χρειάζονται ορυχία για να λειτουργήσουν, ούτε γεωτρήσεις σε βαθιές θάλασσες. Δεν χρειάζονται δέσμευση εκτεταμένων εκτάσεων, ούτε χρήση άλλων πολύτιμων πόρων όπως το νερό, το υδρογόνο, εδώ να το δούμε. Χρειάζονται αέρα εκεί που η φύση τον δίνει απλόχερα και λελογισμένες υποδομές για την εγκατάστασή τους. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η παραγωγή αιωλικής ενέργειας είναι μια δραστηριότητα απριόρι χωροθετημένη από τη φύση. Όπως για παράδειγμα είναι ο ρικτός πλούτος. Υπό την έννοια δηλαδή ότι δεν μπορεί γενικά να μεταφερθεί όπου θέλουμε παρά να υπάρξει μόνο εκεί που διατίθεται από τη φύση κατάλληλο αιωλικό δυναμικό. Υπό αυτό το πρίσμα, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να αντιμετωπίζονται τα υλικά κατά τη διαδικασία περιβαλλοντική δέουσα εκτίμηση. Δεν ζητούνται εκπτώσει στα περιβαλλοντικά πρότυπα, μεταξύ των οποίων και αυτά που αφορούν τη βιοπικιλότητα. Ζητείται όμω επιστημονική τεκμηρίωση, περίπτωση την περίπτωση, χωρί γενικέ οριζόντιε απαγορεύσει που πολλέ φορέ οφείλονται σε ελληματική ανάγνωση των πραγματικών συνθήκων. Ζητείται περισσότερη ενασχόληση με το σχεδιασμό και αποδοχή των εξελιγμένων τεχνολογικά μέτρων μετριασμού και θεραπεία των όποιων επιπτώσεων που θα αναδειχθούν κατά το στάδιο τη εκτίμηση. Χρειάζεται τέλο, προχωρημένε ψηφιακέ διαδικασίε παρακολούθηση των τελικά πραγματικά πραγματικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη λειτουργία των αιωλικών έτσι ώστε να μαθαίνουμε όλοι μας και να εξελισσόμαστε. Machine Learning επίση λέμε και στα δικά μα τα χωριά, κοντά στα δικά σα. Συμπερασματικά, κρίνεται σκόπιμη μια ορθολογική αντιμετώπιση τη σχέση αιωλικών έργων και βιοπικιλότητας μέσω τη χρήση βέλτιστων διεθνών πρακτικών και κατάλληλων προσαρμογών στο σχεδιασμό των έργων, έχοντα βέβαια πάντα ω νόμονα την αντιμετώπιση των απειλών και τη μείωση των αναμενόμενων επιπτώσεων για τα είδη με παράλληλη υλοποίηση βέβαια των επενδύσεων. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης και εναρμόνισης με τις απαιτήσει προστασίας αρκετών προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας. Μέσα με αυτά τα λόγια θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΛΕΤΑΕΝ να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ημερίδα η οποία είμαι σίγουρο ότι θα συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο με την επιστημονική τη επάρκεια και το νυφάλιο δημιουργικό τη διάλογο.